Πάμε κυρίες και κύριοι στον κύριο Χρήστο Παναγιώτου. Είναι αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Αριστείας KIOS, καθώς η τεχνολογία τίθεται στα χέρια του κράτους αυτή τη στιγμή για να προσπαθήσει να λύσει προβλήματα. Κύριε Παναγιώτου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Έχετε αναπτύξει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα βοηθήσει πάλι στην ιχνηλάτιση των επαφών, είτε ύποπτων κρουσμάτων, είτε θετικών περιστατικών στον ιό. Ακριβώς. Να πω ότι έχουμε αναπτύξει μια πλατφόρμα διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών, η οποία έχει ήδη βοηθήσει, είναι ήδη σε χρήση. Είναι αυτή που χρησιμοποίησε αρχικά το 14-20, όταν έπαιρνε τα τηλεφωνήματα. Βασικά ήταν μια πρωτοβουλία αρκετών ερευνητών, μιας ομάδας ερευνητών από τον ΚΙΟΣ, περίπου 20 άτομα, τα οποία με το που άκουσαν τις ανάγκες που υπήρχαν, είπαμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνογνωσία που έχουμε για να δούμε πώς μπορεί η τεχνογνωσία αυτή να βοηθήσει. Άρα αυτή τη στιγμή δημιουργήσαμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που είναι ήδη σε λειτουργία. Ναι. Και την αξιοποιούν. Βασικά τα τηλεφωνήματα που πάνε στο 14-20, βασικά το 12 Μαρτίου, ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. 15 Μαρτίου παραδώσαμε την πρώτη έκδοση, στην οποία τα άτομα από το 14-20 κατάγραφαν όλα τα τηλεφωνήματα που έπαιρναν, έτσι ώστε να μπορούν να σταλούν στο Υπουργείο Υγείας για να αξιολογηθούν και να δουν από πού πρέπει να πάρθουν τα δείγματα. Α, δηλαδή έχουμε ηλεκτρονική καταγραφή των τηλεφωνημάτων στη γραμμή 1420, πρώτο βήμα. Mm. Δεύτερο, πάει στην επιδημιολογική ομάδα του Υπουργείου Υγείας εκεί να κάνουν μια ιεράρχηση και αξιολόγηση των περιστατικών για να δουν ποιον τα συμπτώματα είναι τέτοια που πρέπει να πάρουμε δείγμα για να γίνει το τεστ κορονοϊού. Ακριβώς. Στη συνέχεια, μετά, διότι για να αποφορτιστεί επίσης το 1420, εμπλάκηκαν και οι προσωπικοί γιατροί του ΓΕΣΥ. Οπότε δώσαμε πρόσβαση στην ίδια πλατφόρμα για να μπορέσουν τα άτομα, οι γιατροί, να μπορούν να καταγράψουν επίσης τα δικά τους περιστατικά. Επίσης, ανάφερε πριν λίγο, είχατε τον Γιώργο τον Χρυσάνθο, τον συνάδελφο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, από το RISE, και εκείνος ανάφερε για την εφαρμογή που ένας ασθενής να βάλει τα συμπτώματα του και εκείνοι θα μπορούσαν να μας στείλουν αυτά τα δεδομένα, να τα δίνουν οι προσωπικοί γιατροί και να τους αξιολογήσουν. Οπότε θα μπορούσαν να διασυνδεθούν τα δύο συστήματα. Ναι, είναι το νέο project που μας είπε ότι είναι υπό επεξεργασία και αναμένεται και αυτό εντός των ημερών. Άρα αυτή η πλατφόρμα ουσιαστικά, κύριε Παναγιώτου, μαζεύει. Εμείς έχουμε πει στον κόσμο, τηλεφωνείτε στο 1420 αν έχετε έρθει από το εξωτερικό ή σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Μετά, για άλλο κόσμο που έπαιρνε και δεν μπορούσε, τους λέμε να παίρνετε τους προσωπικούς σας ιατρούς. Άρα μαζεύει όλη αυτή την πληροφόρηση, είτε από προσωπικούς ιατρούς, είτε από το 1420 και τη στέλνει στο Υπουργείο Υγείας. Και εκεί γίνεται αξιολόγηση και ιεράρχηση των περιστατικών για να κατευθυνθούμε προς τη λήψη δείγματος για να γίνουν τα τεστ. Σωστά. Επίσης, την ίδια πλατφόρμα χρησιμοποιεί και η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας για την ιχνηλάτιση. Οπότε, όταν έχουν επιβεβαιωμένο κρούσμα, πηγαίνουν πίσω από το ιστορικό του καθενός και βλέπουν ποια άτομα είναι υψηλού κινδύνου για να τους ιεραρχήσουν και αυτούς για να τους πάρουν δείγμα. Και αυτά τα άτομα επίσης μπαίνουν στην ίδια πλατφόρμα. Πώς γίνεται η ιχνηλάτιση? Εδώ είναι που το χάνουμε λίγο, κύριε Παναγιώτου. Πώς αυτή η πλατφόρμα, που είναι απλά πλατφόρμα συλλογής πληροφοριών, δηλαδή αν ο Χρήστος και ο Ανδρέας έχουν μπει τα συμπτώματά τους, θα ξέρεις ότι πρέπει να τους πάρω δείγμα. Πώς θα ξέρεις όμως πώς να ιχνηλατήσεις μέσα από την πληροφορία αυτής της πλατφόρμας? Τι εννοεί? Έχω την αίσθηση ότι τα άτομα στην μονάδα του Υπουργείου Υγείας μιλούν με τους ασθενείς και τους λένε αυτοί, έχω δει τον τάδε και τους παίρνουν δεν είναι απλά αν και εφόσον πάρουμε την πληροφορία, κάνουμε το τεστ και είναι θετικός, στη συνέχεια για να γίνει η διαδικασία της ιχνηλάτισης θα έρθουμε σε επαφή μαζί του για να μας πει ποιος. Έτσι αντιλαμβάνομαι, δεν το έχω κάνει αυτό. Απλά τα άτομα της ιχνηλάτισης έχουν πρόσβαση να βάλουν ποια άτομα πρέπει οπωσδήποτε να τους πάρουμε δείγμα. Μάλιστα. Αλλά και αυτή η πλατφόρμα έχει ήδη βοηθήσει. Έχει βοηθήσει αυτή η πλατφόρμα, κύριε Παναγιώτου, μέχρι τώρα? Πέστε μου ξανά. Έχει βοηθήσει η χρήση αυτής της πλατφόρμας για να εντοπίσουμε περιστατικά?
για να εντοπίσουμε περιστατικά. Νομίζω καλύτερα να ρωτήσουμε αυτούς που την έχουν χρησιμοποιήσει, γιατί εμείς απλά την φτιάχνουμε. Μας εξηγείτε τη ροή της διαδικασίας, ναι. Ναι, εμείς. Ναι. Έχω την αίσθηση όμως έχει βοηθήσει τουλάχιστον από την καταγραφή των δεδομένων. Έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Δεν μπορεί κάποιος να τα γράψει. Όταν αρχικά ξεκίνησε η κρίση, όλα τα περιστατικά έμεναν σε ένα χαρτί. Φανταστείτε, νομίζω έχουν γίνει 11.000 αναφορές μέχρι τώρα. 11.000 χαρτιά, πώς μπορεί κάποιος να τα βάλει σε μια σειρά και να τα αξιολογήσει. Θα επεκταθεί κι άλλο η χρήση της, δηλαδή θα δοθεί πρόσβαση και σε άλλους, κύριε Παναγιώτου? Ναι. Σε αυτή τη φάση δουλεύουμε, νομίζω ή τελειώνει σήμερα, να δοθεί σήμερα ή αύριο, τα αποτελέσματα απευθείας από το Ινστιτούτο Γενετικής να μπαίνουν απευθείας, να μπορούν τα άτομα που βλέπουν τα αποτελέσματα να βάζουν στην ίδια βάση δεδομένων, να ενημερώνονται απευθείας με SMS όσους τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, έτσι να ξέρουν ότι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Επίσης, το επόμενο κομμάτι που γίνεται είναι να μπει μια διαδικασία από άτομα τα οποία είχαν βρεθεί θετικά στον κορονοϊό αλλά δεν έχουν δείξει συμπτώματα και μπορεί να νοσηλεύονται, να είναι σπίτι τους σε αυτοαπομόνωση. Πρέπει να υπάρχει ένα πρωτόκολλο έτσι ώστε να αποδεσμευτούν τα άτομα αυτά ότι τους πέρασε, ότι έχουν ξεπεράσει τον ιό. Και γι' αυτά πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προσωπικό γιατρό, να τους πάρει δείγμα. Εφόσον αυτό το δείγμα είναι αρνητικό, πρέπει να τους παχθεί και δεύτερο δείγμα σε ένα χρονικό διάστημα. Εάν και το δεύτερο είναι αρνητικό, τότε τα άτομα θεωρούν ότι έχουν θεραπευτεί. Αυτό είναι κάτι που δουλεύουμε και ευελπιστώ ότι θα μπει μέσα στην πλατφόρμα στις επόμενες λίγες μέρες. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Πάμε, κύριε Σκύ.